Κύριε Τσακρακλίδη, σήμερα μάθαμε ότι επισκεφθήκατε το 5ο Δημοτικό. Ποιος ήταν ο λόγος αυτής της επίσκεψης? Καταρχήν, γεια σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και καλό μήνα σε όλους τους συμπολίτες μας και σε όσους παρακολουθούν τον Ελλάδα TV. Καταρχήν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Ελλάδα TV γιατί πάντα, όπως είπαμε, είναι κοντά μας και μας στηρίζει με την αγάπη του. Σήμερα, λοιπόν, επισκεφθήκαμε το 5ο Δημοτικό Σχολείο κατόπιν των ανθρώπων από εδώ της Διευθύντριας και όλων των δασκάλων που πραγματικά δείξανε τεράστιο ενδιαφέρον για να κάνουμε μια ενημέρωση στα παιδάκια της 4ης Δημοτικού γύρω από τη φύση και τα ζώα. Εμείς πραγματικά ανταποκριθήκαμε, ήρθαμε αμέσως κοντά, αγκαλιάσαμε αυτό που έγινε πραγματικά και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση και πιστεύω πως πρέπει να γίνει από όλα τα δημοτικά σχολεία αυτό το πράγμα. Τώρα, τα παιδάκια πραγματικά ανταποκριθήκανε με πάρα πολύ αγάπη, με πολύ ευαισθησία. Εξηγήσαμε στα παιδιά τι ακριβώς κάνουμε, ο εθελοντισμός που προσφέρουμε σχετικά με τα ζώα, ενημερώσαμε ότι προσπαθούμε να σώσουμε τα ζώα και πραγματικά αναποθέσαμε τις ελπίδες στα παιδάκια. Τα παιδάκια βέβαια είναι πολύ τρυφερά, είναι ψυχούλες και καταλάβαν ότι αυτό που κάνουμε πραγματικά έχει μεγάλη αξία. Τους εξηγήσαμε λοιπόν ότι στην αλυσίδα της φύσης δεν πρέπει να επεμβαίνουμε. Και αν επεμβαίνουμε, πρέπει να επεμβαίνουμε με σεβασμό πάντα προς τα ζώα και τη φύση γενικότερα. Τους εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει να βάζουμε φωτιές στα δάση μας και όλα αυτά που ακούμε. Γιατί τα παιδάκια παρακολουθούν και τηλεόραση, παρακολουθούν το ίντερνετ. Είναι πραγματικά, ήταν μια πολύ ωραία και ευχάριστη συνάντηση. Πιστεύω θα ξαναγίνει και από άλλα δημοτικά σχολεία αυτό το πράγμα. Γιατί μου είπαν η κυρία Διευθύντρια και οι δάσκαλοι, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, μας είπαν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης για την τέταρτη δημοτικού. Σε κάθε δημοτικό, δηλαδή στην τέταρτη τάξη, πρέπει να γίνεται μια ενημέρωση. Εμείς λοιπόν περιμένουμε τηλέφωνα από όλους, από όλα τα δημοτικά, από όλους τους διευθυντές, από όλους τους δασκάλους, να πάμε να μιλήσουμε στα παιδάκια για αυτή την ενημέρωση. Να περάσουμε, κύριε Τσακρακλίδη, σε ένα άλλο θέμα. Τελευταία ακούγονται διάφορα κρούσματα με τις φόλες. Μάλιστα. Σταμάτησε αυτό ή εξακολουθεί? Ακούστε να δείτε. Πιστεύω πως σταμάτησε και αν δεν σταμάτησε, σταματήσει. Γιατί εμείς πήγαμε στον εισαγγελέα, κάναμε αυτές τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Ο εισαγγελέας, προς τιμή του και μπράβο του, έκανε τις ενέργειες αυτές που ορίζει ο νόμος και που προβλέπει ο νόμος. Έστειλε χαρτιά στο δασαρχείο να αρχίσουν έλεγχοι. Δεν θα πηγαίνει αυτοκίνητο επάνω οπουδήποτε πάει, είτε για εκπαιδευτικό είτε για οτιδήποτε, εάν δεν ελέγχεται. Οποιοδήποτε δηλαδή πιαστεί με φόλες, με οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό το τομέα, πραγματικά θα την πληρώσει πολύ άσχημα την ύφη. Προσπαθούμε να μάθουμε από πού ήρθαν οι φόλες. Γιατί αυτές οι φόλες είναι εργασίες, έχει κάπου κατασκευάζονται. Προσπαθούμε να μάθουμε και θα μάθουμε. Θα μάθουμε γιατί έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Ποιοι φέρνουν τις φόλες, ποιοι τις διακινούν, γιατί είναι παράνομο αυτό το πράγμα και είναι παράνομο και για την ανθρώπινη ύπαρξη, έτσι. Όχι μόνο αυτό, προσβάλλει και τον υδροφόρο ορίζοντα. Λέει θα πεθάνουμε στο τέλος. Τι θα γίνει? Τι μας φταίει η Αλεπού? Τόσο κακό κάνει η Αλεπού στη φύση. Το έχουμε πει τι προσφέρει η Αλεπού στη φύση, να μην τα ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Και ένα άλλο θέμα είναι για τα σκυλάκια που αφήνονται ελεύθερα στους δρόμους. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Τώρα τελευταία έχει παρατηρηθεί ότι αφήνονται πάρα πολλά ζώα στους δρόμους. Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Η εγκατάλειψη απαγορεύεται και διώκεται και από τον 1197 και από το 4039. Διώκεται πάρα πολύ άσχημα. Αλλά ξέρετε τι έγινε προχθές. Αφήσανε ένα σκυλάκι 22 χιλιόμετρα μακριά από εδώ, στην Εθνική Οδό. Ευτυχώς το βρήκε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τα προβατάκια, το έβοσκε. Προς τιμή του άνθρωπος και τόμασε. Θα γινόταν ατύχημα. Δηλαδή θα σκοτωθούν άνθρωποι. Μα τόσα ανευθυνότητα. Δεν θέλεις ένα σκυλάκι, μην το εγκαταλείπεις. Επικοινώνησε με τη φιλοζωική όπου και ανήκεις. Όπου και ανήκεις. Επικοινώνησε με τη φιλοζωική. Να έρθουμε κι εμείς να δούμε το σκυλάκι, να το κάνουμε φωτογραφίες, να το ανεβάσουμε στο ίντερνετ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να το δώσουμε. Μην εγκαταλείπει τα ζώα, παιδιά. Δημιουργούμε τεράστιο πρόβλημα σε όλους τους ανθρώπους και γενικότερα στην πόλη που ζούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε.